Θα σας παρουσιάσουμε σήμερα στα Θρανία. Βρισκόμαστε στις εκδόσεις Ψυχογιός και έχω κοντά μου την Κατερίνα Μανανεδάκη που την καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλημέρα. Τι τραβάμε κι εμείς οι μάνες, Κατερίνα μου. Τι τραβάμε, Πόπη μου. Αυτό είναι. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορεί να μου συμβεί. Ξέρεις, να λέμε τον τίτλο του βιβλίου και να ξεσπάμε σε ένα αυθόρμητο γέλιο. Είσαι η μάνα, γράφεις με την εμπειρία της μάνας, έτσι. Γράφω με την εμπειρία της μάνας και γράφω και με την εμπειρία της δημοσιογράφου που έχει κάνει μεγάλη έρευνα πριν γράψει το τι τραβάμε κι εμείς οι μάνες, γιατί συγκέντρωσε πολλές εμπειρίες μαμάδων που τραβάνε. Όλα αυτά μπορείς να φανταστείς και δεν μπορείς να φανταστείς. Και που δεν το αλλάζουμε και με τίποτα, ε. Καλά, δεν το συζητώ, ναι, εντάξει, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχαν παιδιά στον πλανήτη. Σίγουρα. Ένα βιβλίο που θα γίνει και θεατρική παράσταση σύντομα, ναι, στο Θέατρο Χιτήριο, με τη Βάσια Παναγοπούλου σε θεατρική απόδοση του Δημήτρη Αποστόλου. Άρα θα σε ξανασυναντήσουμε και εκεί. Εννοείται, ήρθε η ώρα οι ήρωες του βιβλίου να συναντήσουν τους αναγνώστες που θα γίνουν θεατές στη σκηνή του θεάτρου. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας από τη στιγμή που αρχίζει αυτό το «εγώ πότε θα γίνω μάνα», ξέρεις αυτό, ότι έχει χτυπήσει το βιολογικό ρολόι, αυτό το περιβόητο βιολογικό ρολόι, και προσπαθεί να πείσει τον άντρα της ότι πρέπει να γίνει πατέρας. Και σε αυτόν τον αγώνα έχει δίπλα τις δύο κολλητές φίλες και αρχίζει έτσι μια περιπέτεια πολύ αστεία, όπου κάνει τα πάντα προκειμένου να τον πείσει. Θα φτάσει μέχρι μάχησες, χαρτορίχτες και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλα τέτοια που θα βρείτε μέσα στο βιβλίο σαν εκπλήξεις. Και φτάνει η στιγμή που θα γίνει μαμά, θα κάνει μωρά και θα πάει σπίτι και θα διαπιστώσει με τρόμο ότι καλά τη δώσαν το μωρό, αλλά δεν τη δώσαν μαζί και τις οδηγίες χρήσης. Είναι ένα βιβλίο που θα το αγαπήσουν όλες οι γυναίκες. Ναι, το έχουν αγαπήσει ήδη πάρα πολύ και μ' αρέσει γιατί κάποιες μου λένε, ξέρεις, μου λέει, βάζω κίτρινα χαρτάκια μέσα και το δίνω στον άντρα μου και του λέω, ορίστε, διάβασέ το, για σένα λέει. Βρίσκουν ομοιότητες δηλαδή με την μόνο ομοιότητες. Και αυτό το βιβλίο κατά σειρά είναι το... Αυτό είναι το 14ο, είναι επανέκδοση. Πώς το κατάφερες τόσο γρήγορα. Ναι, δεν σε έχω ξεκινήσει μικρή, με βλέπεις. Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή συνέχεια. Και καλοτάξετε το νέο σου βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα επιτυχίες.